Κύριε Ξενάκη, αυτό που ζούμε διαρκεί εδώ και πολλούς μήνες, πάνω από ένα χρόνο, 13-14 μήνες, και νομίζω ότι μπορούν πια να εξαχθούν πολύ βασικά συμπεράσματα. Το πιο βασικό νομίζω που μπορεί να βγει συμπέρασμα είναι ότι κανένα lockdown από μόνο του δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την πανδημία, πολύ περισσότερο να γεννήσει μέτρα προστασίας, εάν δεν ελεγχθεί η διασπορά του ιού εκεί όπου ακριβώς κυρίως διασπείρεται, δηλαδή στους χώρους δουλειάς, στα μέσα μεταφοράς, στις ιδιωτικές δομές υγείας και πρόνοιας, εκεί όπου συγκεντρώνονται πολλοί άνθρωποι. Εάν δεν γίνει αυτό, εάν δεν υπάρξει δηλαδή και δεν υπήρξε μέχρι τα τώρα μια σοβαρή σχεδιασμένη επιδημιολογική επιτήρηση και ιχνηλάτηση, και αν θέλετε αυτό το self-test που έρχεται είναι μια έμεση ομολογία παραδοχής ότι αυτό έπρεπε να γίνει από την πρώτη στιγμή. Μιλώ για την επιτήρηση και για την ιχνηλάτηση. Εάν λοιπόν δεν γίνουν όλα αυτά, εάν δεν θωρακιστεί το σύστημα υγείας για τα δημόσια νοσοκομεία, εάν δεν λειτουργήσει η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η οποία ουσιαστικά είναι απενεργοποιημένη, γιατί η κυβέρνηση αφαίρεσε όλο το προσωπικό που εργαζόταν σε αυτήν για να το προωθήσει στα νοσοκομεία, μιας και δεν κάνει προσλήψεις, εάν δεν γίνουν οι κατάλληλες, εάν δεν γίνει μάλλον η αναγκαία όσο ποτέ, και το βλέπουμε σήμερα, επίταξη των ιδιωτικών μονάδων υγείας, οι οποίες θησαυρίζουν ακόμα και τώρα πάνω στον πόνο χιλιάδων ανθρώπων, εάν δεν... Σας ακούμε, δεν τον ακούω. Υπάρξει. Το που ξέρουμε και το είπε και ο Υπουργός πριν από λίγο στην εκπομπή σας, ότι μέχρι στιγμής έχουν εμβολιαστεί με δύο δόσεις μόνο 650.000 άνθρωποι. Ναι. Περιμένουν ακόμα 10 εκατομμύρια στην Ελλάδα, ναι, για να εμβολιαστούν. Καταλαβαίνετε. 1.770.000 δόσεις, 650.000 έχουν κάνει και τις δύο. Είναι όπως τα είπατε. Αυτά είναι τα νούμερα. Ναι, όντως. Ναι. Αυτοί όμως οι απολύτως ασφαλείς. Δεν θα εμβολιαστούν 10 εκατομμύρια βέβαια, θα εμβολιαστούν γύρω στα 6-7 ναι, εκατομμύρια. Πάντως ναι, αυτοί οι οποίοι είναι απολύτως ασφαλείς είναι αυτοί που έχουν κάνει και τις δύο δόσεις. Ναι, μάλιστα σωστό. Μετά από ένα διάστημα. Και αυτοί που έχουν νοσήσει επίσης. Ναι, που πρέπει να κοιτάμε βεβαίως. Πάντως σε κάθε περίπτωση είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό. Μιλάμε για μονοψήφιο. Ποσοστό. Και εδώ βεβαίως θα πρέπει κάποια στιγμή όλοι αυτοί οι οποίοι λιβανίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση που λέγαν ότι θα μας εξασφαλίζει από όλα τα κακά και εν πάση περιπτώσει. Δεν τα πήγε καλά η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ιστορία αυτή. Τελικά αποδεικνύεται ότι δεν έχουμε την απαραίτητη ποσότητα των εμβολίων. Όχι επειδή δεν είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά επειδή ακριβώς είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, πάντως κύριε Δελή, συγγνώμη, για να κλείσουμε. Έχουμε στη γειτονιά μας. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο λιγάκι για την εστίαση. Κύριε Δελή, μισό λεπτάκι. Για να κάνουμε κουβέντα, μισό λεπτάκι. Επειδή, κύριε Δελή, είπατε για την Ευρωπαϊκή Ένωση και εγώ συμφωνώ ότι δεν τα έχει πάει καλά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Απ' την άλλη, χώρες γύρω-γύρω μας που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν γίνει επέτες για το 1% των εμβολίων που εμείς έχουμε εξασφαλίσει. Να το πούμε και αυτό, έτσι. Εγώ σας μιλώ για τη χώρα μας και για τις δυνατότητες που είχε και εξακολουθεί να έχει, έτσι ώστε να απευθυνθεί σε όλη την αγορά των εμβολίων, μιας και δυστυχώς τα εμβόλια είναι στην αγορά. Είναι εμπορεύματα, ενώ δεν θα έπρεπε να είναι. Λοιπόν, να βάλουμε μια τελεία για να πάμε σε συζήτηση. Θα ήθελα όμως ένα μικρό σχόλιο για την εστίαση, αν μου επιτρέπετε. Πολύ γρήγορα κάντε και αυτό για να πάμε στην κουβέντα. Γιατί είναι μια μικρή, πολύ μικρή βοήθεια για να αγοραστούν πρώτες ύλες, όμως τα προβλήματα των αυτοαπασχολούμενων, των επιχειρηματιών, των μικρών μαγαζιών της εστίασης είναι πολύ βαθύτερα και χρειάζονται πιο ριζικά μέτρα. Πάντως, ο εκπρόσωπός τους χθες ήταν θετικός, θέλω να πω. Ο κ. Καβαθάς, ο οποίος το προηγούμενο διάστημα ήταν πολύ επιθετικός με την κυβέρνηση. Σύμφωνοι. Ήταν θετικός. Μα εμείς δεν αρνούμαστε ότι είναι ένα μέτρο που προσφέρει μια μικρή ανακούφιση. Δεν λύνει όμως το πρόβλημα. Λοιπόν, ξέρετε, αν δεν γίνει κούρεμα των οφειλών σε εφορία και στις τράπεζες, βάλτε μια τελεία το πρόβλημα εδώ, παρακαλώ, της επιβίωσης δεν μπορούν παρακαλώ να το αντιμετωπίσουν οι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες. Γιατί οι συνάδελφοι έχουν ερωτήματα. Ναι. Λοιπόν, τι σχόλιο θέλετε να κάνετε, κύριε Δελή, από αυτόν εσείς? Για ποιο ζήτημα, κύριε Ξενάκη, για την τελευταία εξέλιξη? Και για αυτή την τελευταία εξέλιξη. Και για την τελευταία εξέλιξη. Και Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε, είναι οι εισηγήσεις των λοιμοξιολόγων. Γίνονται με βάση μια πραγματικότητα που υπάρχει. Ναι. Και ό,τι αφορά για παράδειγμα την Κοζάνη, η πραγματικότητα λέει ότι εκεί το νοσοκομείο της Κοζάνης εδώ και καιρό δεν μπορεί να ανταποκριθεί, επειδή δεν έχει το κατάλληλο προσωπικό και τις κατάλληλες εγκαταστάσεις να ανταποκριθεί
σε ένα αυξημένο κύμα αυτής της πανδημίας. Νομίζω είναι και η περιοχή από όπου είχαμε και τα πρώτα κρούσματα και τις πρώτες εισαγωγές. Όταν λοιπόν αυτό το νοσοκομείο δεν το ενισχύεις, όταν δεν ενισχύεις την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, όταν κλείνεις, στην πράξη είναι κλειστά τα περιφερειακά και τα τοπικά, τα αγροτικά ιατρία, και όλοι περιμένουν να πάνε σε ένα νοσοκομείο και τρέμει η ψυχή τους μην αρρωστήσουν, γιατί μπορεί να δεν υπάρχουν πια κλίνες μεθ και μπορεί να νοσηλευτείς έξω από μια μονάδα εντατικής θεραπείας, με ό,τι αυτό σημαίνει. Καταλαβαίνετε ότι και οι λοιμοξιολόγοι που έχουν πρέπει να εισηγηθούν κάτι, βάζοντας αυτά κάτω τα πράγματα, την κατάσταση έτσι όπως πραγματικά είναι, εισηγούνται του λουκάνου. Εσείς, κύριε Δελή, εκλέγεστε τη Θεσσαλονίκη, εμείς σωστά. Εμείς λέμε και η Θεσσαλονίκη. Και από όσο ξέρω, και ένα στοιχείο, γιατί πολλά ακούγονταν τις προηγούμενες μέρες, δεν θυμάμαι στην Κοζάνη να έγιναν τόσες πολλές διαδηλώσεις και κινητοποιήσεις για να έχουμε τέτοια αύξηση της πανδημίας, για ορισμένους που τα λένε και λίγο χοντρά στα κανάλια από το πρωί ως το βράδυ. Τώρα, σε ό,τι αφορά, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, ότι πρέπει να ενισχύσεις το σύστημα υγείας, πρέπει να κάνεις προσλήψεις. Επειδή μίλησε ο κύριος Λοβέρδος προηγουμένως και είπε ότι δεν κάνουμε προτάσεις, γιατί δεν μονιμοποιείτε, κύριε Λοβέρδο, τους επικουρικούς γιατρούς και τους επικουρικούς νοσηλευτές? Γιατί εξακολουθείτε να παίρνετε και να απολύετε κόσμο? Γιατί απολύετε τον πρόεδρο του Αγίου Σάββα, τον Καταραχιά? Επειδή βγήκε και είχε το θάρρος της γνώμης και μίλησε για τις ελλείψεις. Όχι, και μιλάτε μετά για τη διαχείριση της πανδημίας. Η διαχείριση της πανδημίας από την ελληνική κυβέρνηση είναι η ίδια που γίνεται και από τη γαλλική, τη γερμανική, την ιταλική, από όλες τις καπιταλιστικές κυβερνήσεις, την ισπανική, την πορτογαλική, που τόσο αρέσουν στον κύριο Σπίρτζη και στο ΣΥΡΙΖΑ, τις λεγόμενες προοδευτικές κυβερνήσεις, είναι ακριβώς καρμπών. Με την ίδια λογική, να προστατέψουν τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων, να κλείνουμε τα μαγαζιά των αυτοαπασχολούμενων και τα περίπτερα, και οι βιομηχανικές ζώνες όχι απλώς να δουλεύουν, αλλά να δουλεύουν στο φουλ, χωρίς κανέναν έλεγχο, χωρίς καμία προστασία. Όποιος τολμήσει να μιλήσει, απολύεται. Μάλιστα, να ρωτήσω κάτι τον κύριο Λοβέρδο. Δεν ξέρω, γιατί είπε κάποια από αυτά ο κύριος Σπίρτζης, να το απαντήσω. Επαναλαμβάνω ναι. Κύριε Ξενάκη, και αφήστε ναι. Να το πούμε κι αυτό. Είναι, αν δεν γίνει τώρα η επίταξη των μεγάλων ιδιωτικών μονάδων υγείας, των μεγάλων κλινικών, πότε θα γίνει? Μιλάμε για επίταξη. Όχι για αυτήν την επίταξη που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ να του πληρώνουμε. Δικαιούται κάποιο να αναρωτηθεί, κύριε Ξενάκη. Όταν η αγορά κλείνει και πάει σε γενικευμένο lockdown η κοινωνία με 500 κρούσματα το Νοέμβρη, και αυτή η ίδια η κοινωνία και η αγορά ανοίγει με 3 και 4.000 κρούσματα, εύκολα μπορεί να δίκαια με το δίκαιο του μπορεί να αναρωτηθεί κανείς αν προχωράμε σε μια εν της πράγμαση ανοσία της αγέλης, σε μια διαδικασία τέτοια δηλαδή, όπως έγινε και στην Σουηδία. Από εκεί και πέρα, ναι. Γιατί αυτό είναι μια σκέψη που μπορεί να την κάνει πολύ εύκολα κάποιος και με το δίκαιο του μπορεί να αναρωτηθεί. Από εκεί και πέρα τώρα, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να πούμε στον κύριο Σπίρτζη, που το ξέρει βέβαια ο ίδιος, ότι τόσο η νεοφιλελεύθερη εκδοχή, όπως αρέσει εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ να λένε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και η σοσιαλδημοκρατική εκδοχή σε Πορτογαλία και Ισπανία, είχαν ακριβώς την ίδια τακτική στη διαχείριση της πανδημίας. Και αυτό δεν προξενεί καμία κατάπληξη. Λοιπόν, πρέπει γιατί να κλείσουμε. Και οι δύο αυτές εκδοχές πρώτα βάζουν τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων και μετά τους εργαζόμενους. Κύριε Δελή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και όχι η ανικανότητα βέβαια.